Για να ακριβώ η Γουάντα αποφάσισε να βάλει την Ρωσία για τα επόμενα τέσσερα χρόνια από όλε τι μεγάλε διοργανώσει και του Ολυμπιακού Αγώνε. Θυμίζουμε ότι η περίπτωση είναι για την χρονική περίοδο 2011-2015, όταν η ρωσική υπηρεσία κατά του ντόπινγκ κάλυπτε τα δείγματα των Ρώσων αθλητών, έστελνε άλλα δείγματα. Είχε ζητήσει η Γουάντα να συμμορφωθούν οι Ρώσοι με τις επιταγές των διεθνών οργανισμών, κάτι που δεν έγινε, αποφάσισε σήμερα ότι αυτό δεν έχει συμβεί και έτσι η αποφάση, αυτή την τιμωρία, μάλιστα η απόφαση ήταν ομόφωνη. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει έντονη αντίδραση από τη Ρωσία. Θα δούμε σε λίγο και τον Πρωθυπουργό τον Μετβέντεφ έκανε δηλώσεις, τονίζοντας ότι γίνεται πόλεμο στη Ρωσία από την δίση Δύση, καταλαβαίνω ότι αυτό δεν θα μείνει έτσι. Οι Ρώσοι αθλητές οι οποίοι θα μπορέσουν να αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στις οργανώσεις, αλλά μόνο α, εφόσον ότι είναι καθαροί και χωρίς σημαία, με, σημαία, δεν είναι Α, η πρώτη φορά, Μιχάλη, που συμβαίνει όμω ένα σκάνδαλο ντόπινγκ, ειδικά στη Ρωσία. Είναι, δεν, είναι, δεν είναι η πρώτη φορά και είναι, επαναλαμβάνω, είχαν ζητήσει να συμμορφωθεί η Ρουσάντα και δεν το έκανε και θα συνεχίζουν να υπάρχουν οι ποινέ. Βέβαια, Μάλιστα. να πούμε για εδώ στην περίπτωση ότι τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που είναι και πίσω από το ποδόσφαιρο φαίνεται ότι εξαιρούνται το ποδόσφαιρο. Θυμίζω ότι η Αγία Πετρούπολη θα, διε, θα διοργανώσει με έναν όμιλο τη τελική φάση του 2020 στο γύρο η εθνική ομάδα τη Ρωσία θα παίξει ενώ είπαν οι Ρώσοι ότι σε συνεργασία και με την FIFA θα δουν εάν θα επεκταθεί αυτή η τιμωρία και για το παγκόσμιο και το ποδόσφαιρο ότι την βγάζει προ τα έξω. Βλέπει απλώ να επικυρωθεί η αποφασία αυτή από τη ΔΟΕ, κάτι όμω που μάλλον μοιάζει τυπικό. Μιχάλη Τσόχο, ευχαριστούμε πολύ.